Καλησπέρα, τον Παύλο Τσίμα. Όσα δεν φέρνει ο χρόνο, τα φέρνει η στιγμή, λέει ο λαό. Και ξαφνικά ένα από του ισχυρότερου άνδρε στην Τουρκία μετά τον Ερντογάν, ο γαμπρό του Αλμπαϊράκ αποτελεί παρελθόν, και ένα από τους χειρότερους συμμάχους του χειρότερου συμμάχου του Ερντογάν στο εξωτερικό, τον Ντόναλτ Τραμπ. Και αυτό βλέπει τώρα το δρόμο τη εξόδου, την πόρτα τη εξόδου από το λευκό οίκο. Κοίταξε, όπω μου έλεγε ένα άνθρωπο που ξέρει πάρα πολύ καλά, Τούρκος, που ξέρει πολύ καλά τα εσωτερικά του του παλατιού, ε, μπορεί ο Ερντογάν να μην αναγνώρισε επισήμω την ε, νίκη του Biden να μην τον συνεχάρει να περιμένει, όπως περιμένει και ο, ε, ο κύριος Πούτιν, αλλά στην πραγματικότητα έκανε ήδη την πρώτη κίνηση προσαρμογή στη νέα εποχή. Ο Τραμπ δεν είναι πια εκεί. Αυτό σημαίνει ότι η τουρκική οικονομία είναι ακόμη περισσότερο εκτεθειμένη στα κύματα των αγορών και συνεπώς έπρεπε αμέσως να αλλάξει το οικονομικό του επιτελείο. Άλλαξε τον διοικητή τη Κεντρική Τράπεζα για τρίτη φορά μέσα σε δύο χρόνια. Ο νέο διοικητή τη Κεντρική Τράπεζα, τον οποίο επέλεξε ο κ. Σερντοάν και ανακοίνωσε, είναι εχθρό προσωπικό. Είναι κάποιο ο οποίο έχει συγκρουστεί με τον Γαμπρό πάρα πολλέ φορέ. Είναι ο, ο προκάτοχό του στο Υπουργείο Οικονομικών και κάποιο με τον οποίο έχει συγκρουστεί. Πάντω, μιλάμε ο για μια κρίση πρώτου μεγέθου. Έχει σηκώσει πολύ μεγάλο βάρο προσωπικά για τον πρόεδρο Ερντογάν, ο Μπεράταλ Μπαϊράκ, ο οποίο παρεμπιπτόντω ήταν και η μία κολόνα τη γέφυρα, mm. η άλλη ήταν ο άλλο γαμπρό, Άγγελε Ουάσινγκτον. Ε, 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 είναι πρώτον μια κρίση στο παλάτι. Ε, διότι ο αλλο γαμπρο αγγελε ήταν πανίσχυρο, ήταν ο πιο ισχυρό άνθρωπο μετά τον Ερντογάν στην Τουρκία. Όλοι τον αντιμετώπισαν ω πρωθυπουργό και τον φοβόντουσαν. Ο γαμπρό ήταν. Ένα πρόσωπο το οποίο και το κόμμα και η χώρα φοβόταν. Και ο Γαμπρό παρετήθηκε, διότι ο Πεθερό έβαλε διοικητή τη Κεντρική Τράπεζα κάποιον με τον οποίο ο Υπουργό Οικονομικών είναι σε σύγκρουση. Mm. Ήταν σαν να του άνοιγε την πόρτα δηλαδή. Mm. Δεύτερον, ο Γαμπρό ήταν στην πραγματικότητα ο Υπουργό Εξωτερικών τη Τουρκία. Δηλαδή ήταν εκείνο που κρατούσε ανοιχτό το κανάλι. Το υπόγειο κανάλι, το back channel, τη επικοινωνία με το Λευκό Οίκο. Έχουν καταμετρηθεί δεκάδε επικοινωνίε, δεκάδε γνωστέ και υπάρχουν και πάρα πολλέ άγνωστε, όπου σε κάθε κρίση, σε κάθε στιγμή, σε κάθε στροφή των τελευταίων τεσσάρων χρόνων, κάθε φορά που κάτι πήγαινε να γίνει, κάτι ήθελε η Τουρκία, κάτι φοβόταν η Τουρκία, μία επικοινωνία του γαμπρού με τον άλλο γαμπρό, αυτό ο διάβολο έφερε ναι. πάντα αποτελέσματα. Οι Μάλιστα, γαμπρίδε, λέγανε ότι ήταν τρει οποίοι... γαμπροί. Α. Υπάρχει ένα τρίτο που είναι ο συνεταίρο του Τραμπ στην Τουρκία, ο κύριο Γιάλτσινταγκ. Ο δικό του γαμπρό ήταν επίση. Ε, ήταν μέρο του τρίου, δηλαδή <laughs> τρει γαμπρού. Του γαμπρού γίνεται εδώ. Απλώ να πω ότι οι δύο πρώτοι γαμπροί είναι εκτεθειμένοι και σε ό,τι αφορά στο σκάνδαλο τη Χαλκ και έχουν προφανώς, έρθει τώρα προφανώς, όλα και έχουν μπλέξει μαζί. Μα, όλα ξεκίνησαν από εκεί, δηλαδή οι πρώτε επικοινωνίε έγιναν γι' αυτό διότι η Χάλπαν κατηγορείται στι ΗΠΑ ότι παραβίασε το εμπάργο. Συνεπώ, ναι, μεν στην Τουρκία μπορεί να κάνει ό,τι θέλει, αλλά εφόσον βρίσκεται στι ΗΠΑ και δραστηριοποιείται εκεί, δραστηριοποιείται εκεί, έχει παραβιάσει τον Αμερικανικό mm. νόμο και έχει κινηθεί ποινική δίωξη εναντίον τη, η οποία πάγωσε όσο ο Τραμπ ήταν πρόεδρο. Ε, όλοι προεξοφλούν ότι με Biden πρόεδρο θα ξεπαγώσει. Ναι, και εμεί τι έχουμε να προσδοκάμε από αυτό. Κοίταξε, είναι πολύ σημαντικό, γιατί αυτό λειτουργήσε πάρα πολλέ φορέ. Ε, λειτουργήσε στην ε, τουρκο κρίση, λειτουργήσε στην τουρκο κρίση. Αυτή η ύπαρξη αυτού του υπόγειου καναλιού επικοινωνία, το ότι ε, ο, ο γαμπρό έπαιρνε το γαμπρό, με τον οποίο λέγεται ότι είχαν και κοινά οικονομικά συμφέροντα και εξασφάλιζε τουλάχιστον ανοχή του λευκού mm. οίκου, αυτό ήταν ένα πολύ σημαντικό παράγοντα ο οποίο τώρα φεύγει από το τραπέζι. Και ο Ερντογάν ξέρει ότι έφυγε από το τραπέζι, και επειδή ο όπω όλοι λένε, παραμένει πραγματιστή θα προσαρμοστεί στην καινούρια πραγματικότητα. Το, σε ευχαριστούμε πολύ, Παύλο. Ας το ελπίσουμε.